samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο κρίσιμο υπό την έννοια του να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, παρόλο που θα επαναλαμβάνω και το λέω αυτό πολιτικά και διοικητικά και τεχνοκρατικά θα μπορούσε να αποκριθεί εφάπαξ ή να μεταφερθεί και να γίνει άλλη διαδικασία αυτή το πλοίο. Τι κάνουμε στην διαδικασία του διαγωνισμού αυτού? Ο πρόεδρος του Ταμείου προχώρησε στην ανάθεση σε δικηγόρο, εξειδικευμένο σε αυτά και συνεπικουρούμενο από ένα γραφείο σοβαρό που κάνει δαχτυλιακά πολλά χρόνια και δεν έχει δισταγμούς όσο αφορά τον οριζόμενο δρόμο της νομικής πλεύσης αυτά, το οποίο παρήγαγε ένα χαρτί που το θέτω στη διάθεσή σας. Το έργο αυτό είναι όλος ο πλοηγός των διαδικασιών από εδώ και πέρα. Θα στο δώσω ξανά προς μελέτη και αξιοποίηση. Προκύπτει εδώ μια μακρά διαδρομή από μάθησης, όπως αναγνώσκεται. Και παρόλο που το έγγραφο στη δεύτερη σελίδα προβλέπει συντετιμημένες προθεσμίες από μάθησης, βλέπουμε ότι έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας που έπρεπε, επαναλαμβάνω, το Υπουργείο να έχει δρομολογήσει. Θα το κάνουμε εμείς. Η απόφαση πολιτική που πήραμε προς προστασία των πολιτών, κυρίως των δημοτών, αλλά και του προϊόντος μας, είτε αυτό είναι πολιτιστικό, είτε τουριστικό, είτε είναι λιμενικό, είτε είναι ευρωπαϊκό, έχει σχέση και με τα μπάκα στο πλοίο. Δεν λύνεται εδώ βεβαίως το θέμα του κόστους. Η απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό με τα βήματα που αναφέρονται εδώ, με σύμπληση προθεσμιών και την επίρρυψη του κόστους στο Υπουργείο. Εάν βεβαίως μέχρι τότε λυθεί το θέμα και μεταφερθεί κάποιο ποσό ή προβλεφθεί ένας κωδικός, εξυπακούεται ότι θα ακολουθήσουμε αυτό που το αρμόδιο καθήλυν Υπουργείο. Αλλά η ιδέα αντίδραση του Νομικού Ταμείου, του Δημοτικού και του Δήμου ήταν ταχύτατη. Σήμερα το πρωί κοινοποίησαμε όλα τα σχετικά έγγραφα όσο οφείλαμε στη Μυτιλήνη. Ενημέρωση δημόσιων αρχών δηλαδή, διάταξη διαδικασία απομάκρυνσης. Ανεπίσημη ενημέρωση μέσω email και επίσημη ολιογραφία μέσω των κοινοποιήσεων και των εξωτερικών δηλώσεων, όπως ορίζει ο σχετικά νόμος. Σύνταξη και αποστολή πρόσκληση απομάκρυνση σε κύριο και δανειστές ή ενεργείς. Κοινοποίηση της πρόσκλησης της Προσκυνέλ ως κυρίας Λιωτήτιας και προς Εθνική Τράπεζα ως διαδόχου της υπόθεσης δανείστας του πλοίου και κινητοποίηση εντός 30 ημερών όλων των εμπλοκομένων φορέων στη διαδικασία της απομάκρυνσης. Τεχνική έκθεση αξιοπλόου ημούλκησης εκτίμησης κόστου αξίας πλοίου προς προσδιορισμό τιμής εκείνης πληστηριασμών. Εδώ ο νόμος ορίζει ότι επιβάλλεται γραπτή επικοινωνία με το Υπουργείο και λήψη προσφορών από ιδιώτες πραγματογνώμονες. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά θα μπορούσαν εύκολα να είχαν γίνει τόσους μήνες και εν όψη της τελικής ημερομηνίας της λήξης επισχέσεως, θα μπορούσαν ήδη να είχαν γίνει. Αυτό όμως είναι η γνώμη μου. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτά όλα, θα ήταν ένα ωραίο πακέτο να απαντούν από τα 15 σημεία τα 10. Ενημέρωση δημόσιων αρχών για κόστος στη διαδικασία. Ανακοίνωση διενέργεια συνδρομητικού διαγωνισμού για απομάκρυνση πλοίου, διενέργεια διαγωνισμού, επανάληψη του επίπεδου στοιχών άτρακου διαγωνισμού, νέα επανάληψη, πιθανή αναγκαστική και συνδυνική κατάσχεση του πλοίου από άλλους δανειστές του πλοίου, όπως η Εθνική Τράπεζα. Καταλήγει εδώ ο συνάδελφος και τελειώνω με αυτό. Επειδή είναι πιθανό να επαναληφθεί η ενέργεια άτρακου διαγωνισμού πολλάκις. Δηλαδή χρονικά να καλύψουμε ικανό χρόνο μέσα ή και μετά το 2017. Είναι δυνατόν είτε να επισπευθούν απλώς σχετικές προθεσμίες, να αναφερόμαστε 10 ημέρα ή 30 μέρες, είτε ακόμα ριζικότερα να γνωμοδοτήσει το δυνατόν συντομότερα η Επιτροπή ότι δεν διαθέτει και δεν μπορεί να ανέβρει τα μέσα προς μάκρυνση του πλοίου και εξαιτίας σοβαρού κινδύνου από την παραμονή του πλοίου, ώστε να ληφθεί η απόφαση αμέσως. Να περάσουμε δηλαδή τα στάδια από το πρώτο στο πέμπτο, για απομάκρυνση και να
και να απευθείας να πάμε στον ι, δηλαδή τη διενέργεια του διαγωνισμού, η εκποίηση και η απομάκρυνση χωρίς να περάσουμε τα στάδια αυτά. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε, το Δημοτικό Οικοταμείο και ο Δήμος δεν έχουν το backup, την ειδική γνώση για να αντιμετωπίσουν πιθανές παρεμβάσεις τρίτων, δανειστών και άλλων στη γέφυρα αυτή που θα την κάνουμε. Θα πάμε απευθείας σε αγωνισμό. Αλλά τη γέφυρα αυτή οι νομικοί θα μας την καλύψουν, αλλά πόσο καλυμμένοι θα είμαστε σε μια κρατική αρμοδιότητα, το επαναλαμβάνω αυτό, δεν το ξέρουμε. Και δεν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής σε ένα ζήτημα το οποίο παρακαλώ πρέπει να το μοιραστούμε με όποιο σχόλιο θέλετε, αλλά ξέρετε. Και μετά έχει τη διαδρομή του τι βρήκε ο δικηγόρος από την έρευνα που έκανε σε χρόνο ρεκόρ μια εβδομάδα. Και λέει, έστω. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι για την ικανοποίηση, παρά τις υποθήκες της τράπεζας μας. Όσον αφορά στα έξοδα της παρούσης διαδικασίας, αυτά απολαμβάνουν ειδικό προνόμιο στο πληστηριασμα, καθώς συνιστούν εξ λέγκη διακριτό ειδικό προνόμιο του κλίματος. Όσον αφορά τις λοιπές απαιτήσεις του οργανισμού, πρημοδότηση, λιμενικά τέλη τυχόν ζημίας, επισημαίνεται ότι συνιστά σημείο οριζόμενο, αλλά κατά την αρθότερη άποψη, είναι δυνατόν να συμψηφιστούν από το λιμενικό ταμείο αυτές οι απαιτήσεις προς το πληστηριασμα πριν την αποδοσή του στο όνομα και το δοσμό του κυρίου από τον οργανισμό μετά τον πληστηριασμό. Έχουμε δηλαδή, και ολοκληρώνω αυτό, ένα θέμα διακινδύνευσης των ωφελημάτων από την εκποίηση που θα έπρεπε να έχει το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο ανέχονται σε πόσα, αγαπητέ Πρόεδρε, γύρω στις 280.000 είναι τα χρέη της συνέλευσης προς το Λιμενικό Ταμείο. Μαζί με τα τέλη προσωρινής το τελευταίο τετράμινο που τελείωσε τον Οκτώβρη του 2015. Άρα έχουμε εδώ, λοιπόν, 280.000 έντοκες που είναι τα χρήματα που πρέπει να πάρει το Λιμενικό Ταμείο από την ΝΕΛ. Αυτό όμως είναι γενικά της ΝΕΛ. Δεν είναι μόνο. Λιμενικό Ταμείο. Ναι, δεν είναι μόνο του πλοίου. Δεν είναι μόνο το Μυτιλίνι, δηλαδή αυτός ο ένας χρόνος που είναι το Μυτιλίνι εδώ. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο χρόνια που έχει δημιουργηθεί αυτό το χρέος, το 90% των δρομολογίων της ΝΕΠ το έχει κάνει το Μυτιλίνι. Ναι, όχι. Λέω, συνεχίστε να μην διακόπτω και θα ρωτήσω μετά. Άρα από τις 280.000 αυτές, εμείς υπολογίζουμε ότι 220.000-230.000 είναι η καθαρή οφειλή του συγκεκριμένου πλοίου που στο Μυτιλίνι το αρκετή. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο να χαθούν τα χρήματα αυτά και το κόστος. Επιπλέον. Του διαγωνισμού. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εδώ μπορείτε να έχετε και σχετική γνωμοδότηση προς αξιοποίηση. Και για το θέμα αυτό, αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι. Θα σταλεί και ηλεκτρονικά. Υπάρχει. Υπάρχει. Να το πούμε τώρα μέσα μονάχα να σταλεί. Πρόσθετα να μπορείς να το πεις μέσα να σταλεί γνωμοδότηση του κ. Φλέσκα. Να ρωτήσω κάτι. Το κόστος αυτό της ρημούλκησης, ξέρουμε περίπου. Ναι, ποιο είναι το κόστος. Η έρευνα μας έχει δείξει. Ναι. Επειδή πραγματικά και όπως είπε πολύ καλά ο Δήμαρχος και ο Συμβουλάφος ότι ο Υπουργός πραγματικά ενδιαφέρεται, ήδη επικοινώνησε μαζί μας ο Αρχιδίαρχος κ. Σπανός της Λιμενικής Αστυνομίας και ήδη από την Τετάρτη έχουμε κάνει μια επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ρημουλκών Πειραιά, τον κ. Πατίστα, ώστε να μας εκτιμήσουν το κόστος. Και αυτοί βέβαια βάζουν σαν δεδομένο την πληρωμή τους. Ήδη το αρχηγείο, το Λιμενικό το Λιμενικό Σώμα με τον κύριο Σπανό Αρχιπλιάρχο ήρθε σε συνεννόηση με τους ερημοκρατήτες για να βρούμε το κόστος, ποιο είναι το κόστος της ερημούργησης του σκάφους. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, αυξάνεται δραματικά λόγω της μη ύπαρξης πληρώματος, της μη ύπαρξης καπετάνιο, με το πρόβλημα αυτό να χρειάζονται, να είμαστε στη διαδικασία να χρειάζονται δύο ρημουλκά ή ένα. Το καλό είναι ότι είναι σε ένα σημείο το οποίο στο λιμάνι μπορεί να βγει πιο εύκολα από ό,τι αν ήταν πιο μέσα στο λιμάνι του Καρλοβάσου, αλλά για λόγους ασφαλείας κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν δύο ρημουλκά. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Άγκυρα του Μυτιλίνη, το οποίο αυτό πραγματικά εμείς δεσμευόμαστε να το
απομισθούν αυτό το κόστος της ανέργειας της Άγκυρας, διότι το κάθε αυτό δεν μπορεί να ρημουλκίσει την Άγκυρά του. Άρα η Άγκυρα πρέπει να κοπεί. Και η Άγκυρα αυτή δημιουργεί μέγα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη φύση του λιμένα, διότι το Μύκονος, όπως ξέρετε πολύ καλά, παρόλο που έχει παραδοθεί το μεγάλο κομμάτι, το 90% του κομματιού του λιμένα του Καρλοβάσου, πάει στο παλιό λιμένα, λόγω του ότι η αριστερή του Άγκυρα του καραβιού είναι 6 ναυτικά κλειδιά, είτε 128 μέτρα αριστερά, με αποτέλεσμα το Μύκονος να μην μπορεί να προσδέσει. Διότι το Μύκονος είναι κατά 30 μέτρα μικρότερο του Blue Star 1 που μπορούσε και έδινε το καλοκαίρι. Άρα να μην ζυχαίρουμε γιατί έδινε το Blue Star και δεν δέχει το Μύκονος. Υπάρχει θέμα που δεν δέχει το Μύκονος. Άρα εμείς μπορούμε να αναλάβουμε την ανέλυξη της Άγκυρας. Απλά η Άγκυρα πρέπει να κοπεί την ώρα που θα έρθει με το καλό τα ελληνικά να πάρουν το σκάφος εκτός λιμένα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή έγινε αποδέκτης πολιτών μας για το θέμα της πληρωμής ή μη πληρωμής από το Δήμο, εάν προχωρήσουμε στην απομάκρυνση του πλοίου Μητυλίνη, από το ποσό των 50.000 ευρώ που υπολογίζουμε για να φύγει, δεν είναι πολίτες σε κανένα δεν θέλουμε αυτό να γίνει από το Δήμο και να μετακινηθεί στους πολίτες. Υπάρχει και περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, το έξοδο αυτό να έρθει με τη σειρά του λογαριασμού ή τέλος πάντων σε κάποια μορφή τελών προς εμάς. Το έξοδο θα είναι δηλαδή 50.000, γιατί δεν υπόθηκε αυτό. Δεν υπόθηκε. Από 40 μέχρι 80.000 είναι οι πρώτοι υπολογισμοί που γίνονται, αλλά περιμένοντας τις πληροφορίες αυτές. Άρα το 50 που είπα εγώ είναι σωστό. Το 50 είναι μέσα στα πλαίσια. Το 50 είναι μέσα στα πλαίσια, μπορεί να είναι και 80. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάζω εδώ από μια μικρή εμπειρία που έχω, όταν υπάρχει ένα μοναδικό αντικείμενο τέτοιες εποχές και υπάρχει άμεση ανάγκη και δεν υπάρχει πλήρωμα, να μην εκπλαγούμε αν το ποσό ξεπεράσει και το πλαφόν προς τα πάνω που είπαμε. Δεν το ξέρω. Συγγνώμη, μιλάμε δηλαδή για το 1/7. Πόσο είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου? Το τεχνικό, το τεχνικό πρόγραμμα, το 756.000, το οποίο ξέρετε έχει δεσμευτεί για 17 μερικώς. Για ένα πολύ μεγάλο ποσό. Άρα στο ερώτημά μου, υπάρχει περίπτωση τέτοια μετακίνηση? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μετακίνησης του κόστους της απομάκρυνσης του πλοίου στους πολίτες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύξηση των τελών για οποιοδήποτε λόγο που θα σχετίζεται με την απομάκρυνση του πλοίου. Αυτό όχι. Εξάλλου, θα διεκδικήσουμε το ποσό αυτό από το Υπουργείο, αν αναγκαστούμε προϊόντος του χρόνου να το καταβάλουμε εμείς, πάντοτε προσπιζόμενοι την ασφάλεια και το καλώς έχει της λειτουργίας ενός δημοσίου λιμένα όπως αυτό του Καρλοβάσου, που είναι και ένα πολύ παθολιμάνι με πάρα πολλά χρόνια προσπάθειας πραγματικής λειτουργίας και ένταξης και στην εμπορικότητα και στην ιστορικότητά του κτλ. Άρα λοιπόν αυτό το αποκλείω σε ερώτηση ως απάντηση, το απαντώ ως αποκλείοντας την πιθανότητα αυτή. Θα έχετε ενημέρωση συνεχή από τον πρόεδρο του Δημοτικού Ταμείου και από το Προεδρείο και από τους όποιους ασχοληθούν τώρα και από τον κύριο Φλέσσα βεβαίως. Το τηλέφωνο του κύριου Φλέσσα θα είναι προσβάσιμο σε όλους σας, γιατί αυτός έχει ανακοινωθεί και στο Υπουργείο σαν προσυγηγόρος, εξαιρετικός εξάλλου, τα γνωρίζει αυτά και προχωράμε έτσι. Θα δω τον κύριο Δρίτσα με την αφορμή της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΡΕ την Τρίτη. Θα επιχειρήσω τηλεφωνικά ή και προσωπικά, όπως τον έλεγα πρώτη φορά, να τον δω για να δω τι μεθόδευση γίνεται. Νομίζω ότι εγώ θα το προσκαλέσω και γραπτό στο Υπουργείο να πάρει θέση επί του κόστους. Θα αφήσω κάποιο διάστημα να δρομολογήσουμε τώρα. Έχουμε συνοηθεί εδώ το Μηνικό Ταμείο. Αυτά για τον Υπουργείο. Και επίσης, επειδή βλέπω και παρατήρησα στο παρελθόν να προσπαθείτε να γίνεται μια εκμετάλλευση. Ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί για την απομάκρυνση του Μυτιλίνη. Σας έδωσα αυτό το χάρτη και το χρονολόγιο των ενεργειών, γιατί ο Δήμος πολύ πιο γρήγορα από το ίδιο το Υπουργείο και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο έπρεπε τα δέοντα. Με σεβασμό βεβαίως στο υπάρχον καθεστώς. Διότι δεν μπορείς αυθαιρέτως να πεις εσύ, ξέρεις εγώ, σαλτάρω μέσα, πήρα τη Καραϊβική και το απομακρύνω. Αυτό για να διευκρινιστούν και διάφορα σχόλια τα οποία έχουν ακούσει. Το είπε ο Υπουργός στην απάντησή του στη Βουλή για τις ενέργειες του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.